Πόσα χρόνια βαστάει αυτή η κολόνια. Αυτή η συνεργασία. Κοίτα, με το Λάμπρο βρισκόμαστε, μιλάμε τώρα για το Λάμπρο του Καρελά, από τα παιδιά από την Πάτρα. Με το Λάμπρο είμαστε από παιδιά μαζί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν με το Λάμπρο έχουμε κάνει διάφορα πράγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τις Κυριακές τα μεσημέρια με το Λάμπρο εδώ στο Λιόσπορο σε μια παραστασούλα που είναι σκέτη γλυκ. Ήταν εύκολο να γίνει αυτή η συνεργασία. Μάλλον την πρότεινα εγώ, μιας και με τον Γιώργο είμαστε φίλοι από πολλά χρόνια, από το Πανεπιστήμιο ακόμα, από την Πάτρα. Και όταν λέω φίλοι, όχι επιδερμικοί, επί της ουσίας φίλοι. Ο καθένας βέβαια τράβηξε διαφορετικό δρόμο λόγω των διαφορετικών ορχιστρών που παίζαμε τόσα χρόνια. Και ήρθε η ώρα ξανά και ξαναβρεθήκαμε στον ίδιο χώρο, έτσι με πολύ ωραία τραγούδια και τραγούδια αγάπης, γιατί υπάρχει αγάπη με τον Γιώργο, οπότε ήταν εύκολο όλο αυτό το πράγμα να γίνει. Το χθες με το σήμερα, τι σου θυμίζει και τι θέλεις να γυρίσεις πίσω? Εντάξει, το χθες δεν γυρίζει πίσω, όπως και να το κάνουμε. Τα χρόνια, η εποχή του 90, ας πούμε, που μεσουρανούσαν οι ζιγζάκ και ζήσαμε όσα ζήσαμε και εμείς και εσείς μαζί μας, ήταν χρόνια εύκολα για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα ζούμε πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα εύκολα χρειάζονται και τα δύσκολα χρειάζονται. Πιστεύω ότι ο κόσμος μέσα αυτά τα χρόνια, αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε τώρα, θα μάθει πάρα πολλά και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει καταστάσεις με έναν τρόπο που δεν τον περίμενε ότι θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει. Με ένα κλικ θα ξαναγύρναγες στο ζιγζακ πίσω? Εντάξει, τις ευχάριστες στιγμές όλοι θέλουν να ξαναγυρίσουν, έτσι. Αλλά αυτό σου ξαναλέω ότι δεν με φοβίζει το μέλλον και παρότι ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολα χρόνια, νομίζω ότι αυτά που ζω τώρα, με τον τρόπο που τα ζω, είναι εξίσου σημαντικά ή μπορεί και σημαντικότερα. Οπότε δεν μπορώ να πω με ευκολία ότι θα ξαναγύριζα πίσω σε εύκολα χρόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα με το ζιγ-ζακ, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ναι, δεν είναι ακριβώς και έτσι. Αν και αυτό ήταν μια ιδέα δικιά μου πριν από πολλά χρόνια να γίνει. Δηλαδή, την ώρα που πραγματικά υπήρχε μια κάμψη αυτών των ορχιστρών, δηλαδή τα παιδιά από την Πάτρα, η ζιγ-ζακ, η οπισθοδρομική, σκέφτηκα να γίνει ένα πάντρεμα όλων αυτών των ορχιστρών με τα τραγούδια που έχουν γράψει κατά καιρούς, τα οποία καλώς ή κακώς είναι και διαχρονικά, δηλαδή ακόμα και σήμερα παίζονται και στους χώρους σύναξης της νεολαίας και όλα αυτά, και να δημιουργηθεί αυτό το πάντρεμα. Έγινε από ό,τι είχα μάθει, γιατί εγώ πια είχα αποχωρήσει από τα παιδιά από την Πάτρα, έγινε κάποια στιγμή. Και τώρα γίνεται σε επίπεδο διαπροσωπικό, μόνο εμένα με τον Γιώργο, ας πούμε. Σου λέω γιατί υπήρχε και η σχέση από παλιά όμως. Δεν είναι ότι ξαφνικά το είδαμε παιδιά από την Πάτρα ζιγζάκ. Γιατί υπήρχε πραγματικά φιλική και μη σου πω αδερφική σχέση με τον Γιώργο. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, σου λείπει κάτι? Μου λείπει εκείνη η ανεμελιά. Η ανεμελιά των φοιτητικών χρόνων, που ήταν όλα πιο διαφορετικά, ήταν άλλες οι χρονιές που ζήσαμε εμείς. Τα πράγματα έχουν παραγίνει άσχημα πια στην Ελλάδα και ξέρεις, οι μικροί χώροι είναι αυτοί που μπορούν να σου δώσουν κάποιες στιγμές αλήθειας. Αυτό προσπαθούμε να πούμε, ο καθένας την αλήθεια μας εδώ πέρα. Τι ετοιμάζουμε, κάτι καινούριο? Εντάξει, τραγούδια γράφουμε πάντα, αυτά ξέρουμε να κάνουμε, να παίζουμε κιθάρα, να τραγουδάμε για να γράφουμε τραγουδάκια. Και με το Λάμπρο έχουμε κάποια τραγούδια που ετοιμάζουμε μαζί, θα δούμε πώς θα βγει αυτή η συνεργασία. Κάποια πολιτικά τραγούδια έχω έτοιμα, ας πούμε, και πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο επόμενο διάστημα, και έχω στο μυαλό μου κιόλας μέσα στο επόμενο εξάμεινο να φροντίσω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή ένα κάτι προσωπικό. Είπες πολιτικά, γιατί συγκεκριμένα πολιτικά τραγούδια? Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή πολύ έντονη πολιτικά, όπου ο κόσμος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα και να βγάλει άκρη σε μια κατάσταση που δεν την περίμενε. Είναι μια αδιανόητη κατάσταση.
Και νομίζω ότι οι καλλιτέχνες δεν γίνεται να μείνουν έξω από αυτό, κακώς μένουν έξω από αυτό. Εγώ με όποιες δυνάμεις έχω ασχολούμαι τέλος πάντων με τον αγώνα που κάνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή για να τα βγάλει πέρα και στο δικό μας το Σωματείο των Μουσικών Ενεργοποιημών, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και με όποιους τρόπους και με τη δράση, ας πούμε, την προσωπική που, και τη μαζική δουλειά που κάνουμε, ας πούμε, στους χώρους, ας πούμε, της δουλειάς, αλλά και καλλιτεχνικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να όσο μπορώ να εκφράσω αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζεις κάτι αυτόν τον καιρό? Ναι, ετοιμάζω. Είναι μια δουλειά που την έχω χρόνια στο σιρτάρι. Τραγούδια που για μένα γραφτήκαν μέσα στα τελευταία χρόνια, όλα μουσική δικιά μου και σε στίχους διαφόρων στιχουργών και με τον Γιώργο ετοιμάζω να κάνω κάποια τραγούδια από αυτά, όπου βέβαια θα έχω μεγάλες συμμετοχές, δηλαδή ένα τραγούδι είναι κλεισμένο το οποίο ο Λαβρέντης μίλησε με τον Γιάννη τον Κότσο να θα πει ένα τραγούδι, δηλαδή με ανθρώπους έτσι φίλους μου που θα συμμετέχουν σε αυτό το δίσκο και τα υπόλοιπα θα τα πω εγώ. Ελπίζω να πάει καλά. Θα το ονομάσω «Τα Μπαλόνια» από ένα στίχο που θα υπάρχει μέσα στο δίσκο που το έχει γράψει ένας παλιός στιχουργός για μένα. Βασικά δεν είναι στιχουργός, είναι καθηγητής πανεπιστήμιου άνθρωπος. Μιλάω για τον Σιμώτα, ο οποίος έχει γράψει το «Ραγγίζει απόψε η καρδιά» με τον Μπαγλαμανάκη. Ναι. Μου είχε δώσει ένα στίχο, ας πούμε, που λεγόταν «Τα Μπαλόνια» και το έκανε τραγούδι. Μιλάω ουσιαστικά για τα τραγούδια. Και κατά πόσο ο κόσμος αγαπάει ή δεν αγαπάει και απορρίπτει κάποια άλλα και με ένα τσιγάρο, ας πούμε, σπάει το μπαλόνι και λέει ότι αυτό δεν μου αρέσει. Και αυτά που του αρέσει τα αφήνει να αιωρούνται στον αέρα, ας πούμε. Κάπως έτσι περιγραφικά σου λέω για το στίχο. Νέοι καλλιτέχνες για το 2017, τη γνώμη σου? Δεν πολύ ασχολούμαι, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι βλέπω στη τηλεόραση, ό,τι βλέπετε κι εσείς. Για να σου πω την αλήθεια, η δουλειά, η εμπορική και τα παιδιά που βγαίνουν τώρα από τα reality και τα λοιπά και αυτό που κάνουν, όχι τα παιδιά, σαν καλλιτέχνες μπορεί να θαυμάσει, έτσι. Δεν με αφορά. Νομίζω ότι η εποχή δική μας ήταν πολύ πιο γεμάτη καλλιτεχνικά και σε περιεχόμενο δηλαδή των τραγουδιών και τις δουλειές που κάναμε και η διασκέδαση ήταν νομίζω πιο αληθινή, ήταν διαφορετική. Από εκεί πέρα σίγουρα υπάρχουν καλλιτέχνες, όχι αυτοί που γνωρίζουμε, αλλά και άλλα παιδιά που δεν τους γνωρίζουμε, που είναι πίσω από τα φώτα, που είναι εξίσου σημαντικοί και σημαντικότεροι από τους παλιούς. Αρκεί να βρουν έναν τρόπο μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή για να βρει κανένας δρόμο και βήμα για να εκφράσει τον εαυτό και τον εαυτό του και να δείξει και τη δουλειά του. Καλλιτέχνες του 2017. Να. Θα πω όμως μια κουβέντα που συνήθως τη λέω, ότι από την ώρα που πάψαν οι μεγάλοι συνθέτες να γράφουν τραγούδια και το πράγμα έχει μεταφερθεί στους τραγουδιστές και όχι στους συνθέτες. Κάποτε το τραγούδι ήταν στους συνθέτες και στους υπουργούς. Τώρα είναι πια στους τραγουδιστές φίρμες. Δεν βλέπω κανένα από αυτούς. Θα πω το φίλο μου, το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Καλλιτέχνης λοιπόν το 2017 για μένα είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Μεσημέρι Κυριακή στο Λιόσπορο. Ναι. Τι διαφορετικό και πόσο πολύ σου αρέσει? Κοίτα, σε αυτή την εποχή την πολύ δύσκολη, μέσα στα χίλια κακά που υπάρχουν, υπάρχουν και μερικά καλά. Μας δίνεται ευκαιρία λοιπόν από τη βόλτα που κάνουμε, ας πούμε, στα μικρά μαγαζιά να βρίσκουμε χώρους σαν και αυτόν εδώ, που είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος και να γίνονται γλέντια που παίρνουν φωτιά από το πρώτο λεπτό. Γίνονται συνεργασίες πολύ εύκολα, όπως τώρα που κάνουμε το Λάβρο, αλλά και άλλες συνεργασίες. Που γίνεται δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες, χωρίς πολλά-πολλά. Πολύ απλά, με μια κιθάρα, δύο κιθάρες και ένα μπουζούκι, όπως είμαστε εμείς τώρα. Και περνάει καλά και ο κόσμος, περνάμε και εμείς πολύ χαλαρά και το διασκεδάζουμε. Λιόσπορο, μεσημέρι Κυριακής. Μου θυμίζει το κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι μου, όπου καθόμασταν γύρω-γύρω όλοι οικογενειακά και τρώγαμε και ακούγαμε τις μεγάλες εκπομπές της Κολούμπια, της Λύρα, της Μήνος EMI, όλα αυτά
μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια και προσπαθώ δηλαδή περισσότερο να λέω τέτοιου είδους τραγούδια στο Λιόσπορο παρά σύγχρονα, αλλά και από τα σύγχρονα πολύ επιλεκτικά και ωραία τραγούδια διαλεγμένα. Να ζούμε όμορφα και να ζούμε Ελλάδα.